Ευχηθούμε καλή χρονιά στον κύριο Ελευθέριο Παπακαλουδούκα, το Δήμαρχο Σίμης. Κύριε Δήμαρχε, καλή χρονιά από την Αθήνα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους. Πώς ήταν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, καθώς είχατε το τελευταίο μικρό παιδάκι, το οποίο σας είπε τα κάλατα, από του χρόνου πρέπει να μεταφερθεί σε άλλο νησί για να ξεκινήσει το γυμνάσιο, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Εδώ στη Σίμη έχουμε 500 παιδιά στα σχολεία. Α. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Έχουμε 500 μαθητές. Ωραία. Στο δημοτικά, στα γυμνάσια, στα λύκεια. Έχει 3.000 μόνιμους κατοίκους στο νησί. Ωραία. Το νησί είναι ένα νησί το οποίο ευημερεί, πάει καλά, κυρίως βέβαια από την πλευρά του τουρισμού, αφού αυτή είναι η βιομηχανία μας. Και γι' αυτό το έχουμε κρατήσει έτσι όπως έχουμε κρατήσει. Και είναι το στολίδι αυτή τη στιγμή όλης της Ελλάδας, αφού είναι ο μεγαλύτερος διατηρητής οικισμός σε όλη την Ελλάδα. Ήρθε κόσμος, ήρθαν επισκέπτες τώρα Χριστούγεννα για Πρωτοχρονιά, πέρα από τους ντόπιους ή αυτούς που είναι εκτός Ελλάδος? Να πω ότι οι ντόπιοι φύγανε και πήγανε διακοπές σε μεγαλύτερες πόλεις, αφού λέμε Χριστούγεννα στις πόλεις και Πάσχα στο χωριό. Αλλά μας επισκέπτηκαν πάρα πολλοί επισκέπτες από το εξωτερικό, και από Ελβετία και από Γερμανία και από Ιταλία και από Αθήνα. Οπότε αναπληρώθηκε το κενό των σημειακών που φύγανε με ξένους επισκέπτες. Η χρονιά που ξεκίνησε, κύριε Δήμαρχε, η δεύτερη μέρα που βιώνουμε, τι θέλετε εσείς ως προτεραιότητα, τι θέλετε να ακούσει η κεντρική πολιτεία? Να σας πω κάτι, νομίζω ότι η κεντρική πολιτεία μας έχει ξεχασμένους. Ταξιδεύουμε μόνοι μας, το χειμώνα είμαστε φρεγάτες και το καλοκαίρι είμαστε κρουαζιερόπλοια. Νομίζω ότι επιτέλους πρέπει να δοθούν κίνητρα σε αυτά τα κριτικά νησιά, και κυρίως το πρόβλημα είναι το θέμα της ιατρικής, το θέμα της ιατρικής περίθαψης. Εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε όλα τα νησιά, σε όλα τα κριτικά νησιά. Είναι ένα κίνητρο για να μείνουν οι σημειακοί στα σπίτια τους, είναι ένα κίνητρο για να μείνουν τα παιδιά μας στα σπίτια μας. Ένα άλλο είναι ότι πρέπει να μην ξεκινάνε τα παιδιά της Σίμης, τα παιδιά των ακριτικών νησιών από την ίδια βάση. Δεν μπορούν να δίνουν πανελλήνιες τα παιδιά της Σίμης και να ξεκινάνε την ίδια βάση που ξεκινάνε τα παιδιά της Αθήνας. Εδώ οι καθηγητές αργούν να έρθουν στα σχολεία. Εδώ δεν υπάρχει η πολυτέλεια να υπάρχουν τα φροντιστήρια που υπάρχουν στην Αθήνα. Οπότε τα παιδιά των μικρών ακριτικών νησιών, παρόλο που αριστεύουν, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συναγωνιστούν τα παιδιά των μεγάλων πόλεων που έχουν αυτές τις παροχές. Και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Όταν βλέπουμε εμείς αυτά που ακούμε στα τηλεοπτικά κανάλια και βλέπουμε στα τηλεοπτικά κανάλια για την ακρίβεια των Αθηνών, εμείς γελάμε εδώ, γιατί οι τιμές είναι στο διπλάσιο και τριπλάσιο. Και εδώ δεν υπάρχει ούτε το καλάθι της νοικοκυράς, αλλά ούτε και το καλάθι του Αγίου Βασιλείου. Μέχρι πότε είχατε τουρισμό πέρυσι και αν έχετε εικόνα για τις προκρατήσεις για τη φετινή χρονιά, τη νέα χρονιά, κύριε Παπακαλουδούκα? Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή σεζόν και πιστεύω ότι θα πάει ακόμη καλύτερα. Ξεκινάμε από την 1η Απριλίου και τελειώνουμε στις 10 Νοεμβρίου. Έχουμε μια μεγάλη σεζόν εδώ στην Σίμη και βοηθάνε βέβαια και οι καιρικές συνθήκες, αν δείτε και τώρα. Σχεδόν είναι καλοκαίρι και γι' αυτό έχουμε και επισκέπτες. Τι θερμοκρασία έχετε σήμερα? Νομίζω στους 22 βαθμούς πρέπει να είναι σήμερα. Μια χαρά. Κάποιοι θα κάνουν μπάνιο, φαντάζομαι. Τώρα το λέω, αλλά πάρα πολλοί κόσμος, κυρίως οι επισκέπτες που έρχονται εδώ, γιατί εμείς επιδίζουμε μέσα στη θάλασσα, επειδή όπως σας είπα και προηγουμένως, το χειμώνα είμαστε φρεγάτες, το καλοκαίρι είμαστε κουραζιερόπλια. Δεν είμαστε τόσο. Αγαπάμε τη θάλασσα, αλλά όχι τόσο πολύ όσο οι ξένοι που τους λείπει η θάλασσα και έρχονται στη Σίμη και με αυτή τη θερμοκρασία είναι, νομίζω, η κατάλληλη για αυτούς για να κάνουν ακόμη και μπάνιο. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Καλά, καλή χρονιά πολύ, να έχετε, καλή δύναμη. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Γεια σας.